Ανδρέα μου, χρονιά πολλά. Χαίρομαι αγαπητέ φίλε που τα λέμε ξανά. Θεωρώ ότι κάνεις μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά. Μας χτυπάς καμπανάκια και καλά και αρνητικά. Και πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, θέλω να δούμε φίλες και φίλοι ένα βίντεο του Γιώργου. Ένα βίντεο που θεωρώ ότι πρέπει να στέλνει μηνύματα και πρέπει να πιάσουμε όλοι τα μηνύματα αυτά. Πάμε να δούμε το πρώτο από τα δύο βίντεο. Παιδιά μου καλημέρα. Ήρθα για πολλωστή φορά σε ένα από τα αγαπημένα μου σημεία για να βγάλω τις φωτογραφίες μου, να κάνω τα δικά μου, πώς συνηθίζω. Το σημείο τούτο να ξέρετε ότι φγαίνει η μεγαλύτερη πηγή ποσίμου νερού από το Τρόδος που έχουμε μέσα στην Κύπρο. Σε την περασμένη εβδομάδα άρτησα βίντεο που τούτο το σημείο. Δεν τα το θέλα. Ευκάλαμε το ξύλο μου, το κουμπιστήρι να σας το πω κουβά στο παγκάκι. Επως να ρίσκαμε μπας στα δέντρα και ευκάλαμε τα πράγματα που πάνω. Μπάτσι πιάμε να ένα like παραπάνω. Και επειδή στην επόμενη μας φωτογραφία αν πάτε χάσουμε followers ή κάτι, πιάμε το ξύλο που το παγκάκι και βάλαμε το μέσα στο ποταμό που είναι πολύ το νερό, ναι, για να περάσουμε απέναντι, να με βρεχτούν τα παπουτσάκια μας και να μην μας κάνουν like και να χάσουμε και followers. Τελικά, τους παραπάνω αξίζει σας να τα θωρείτε μόνο που φωτογραφίες και είναι και πολλοί σας, αλήθεια, είναι και πολλοί σας. Και συνειδητοποιάτε ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Ό,τι συμβαίνει στη Λέμεσον, ένα φορά τον Λέμεσανο. Ό,τι συμβαίνει στην Αμόχωστο, ένα φορά τον Αμόχωσκιάνο και στην Πάφον τον Παφίτην και ούτω καθεξής. Αφορά μας ούλους, δικά μας ούλους τούν τα πράγματα. Αλήθεια πέτε μου, γράψετε κάτι, εν ξέρω, μπορεί να χαμηλεί η νοημοσύνη μου εμένα, μπορεί να ετούμε σημασία, πέτε μου κάτι, αλήθεια. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιώργος. Αληθινός, λάτρης της φύσης, το έχει δείξει εδώ και πολλά χρόνια έμπρακτα και στέλνει κάποια μηνύματα, λέει κάποιες αλήθειες. Τώρα αν μας ενοχλούν είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, Γιώργο μου αγαπημένε, ζεις διάφορα πράγματα, αποτυπώνεις πράγματα από τη φύση που εγώ τα βλέπω και λέω ρε παιδί μου, τα απολαμβάνω. Αλλά ταυτόχρονα όμως δείχνεις και μια άλλη εικόνα κάποιων ανθρώπων, όψιμοι περιβαλλοντιστές, που πάνε, είτε πάνε καταστρέφουν, είτε πάνε και ασχημονούν, είτε προσβάλλουν το περιβάλλον, είτε αυτό που έγινε και χτες προχθές σε ένα πάρτι που έγινε σε ένα πάρκο εκεί πάνω, στη Μαδαρή, που άφησαν τα σκουπίδια, δηλαδή ντροπή πράγματα. Ανδρέα μου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαφορετικά την κουβέντα μας ό,τι σήμερα, θέλεις. Αλλά δυστυχώς, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πηγαίνοντας χθες στο Τρόδος, ειλικρινά, έκλαψα. Όταν πέρασα από την πλατεία για να πάω σε ένα μονοπάτι για κάποιες φωτογραφίες, ειλικρινά, ούτε τόλμησα να βγάλω φωτογραφία, αλήθεια. Κόσμος να περπατάει μέσα στο Τρόδος, να είναι η κάλαθη, να έχει παντού καλάθους των αχρήστων, να είναι γεμάτη και όσα είχε μέσα ο κάλαθος, άλλα τόσα ήταν από κάτω. Γεμάτο, γεμάτη δρόμη του Τρόδους και ο κόσμος απλά να περπατά ανέμελος, ότι θα έρθει κάποιος, έχουμε υπάλληλο να έρθει να τα πιάει, γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι γεμάτος ο κάλαθος, βάρ' το μέσα σε ένα σακουλάκι, βάρ' το μέσα στο αυτοκίνητο σου και πέταξε το παρακάτω. Ήταν απίστευτο τούτο που αντικρίσαμε χτες και αναρτηθήκαν και κάποιες εικόνες στο διαδίκτυο περί αυτού και πιστεύω είναι καιρός να ξεκινήσει ο κόσμος να πυροβολεί σε εισαγωγικά αυτά όλα που βλέπει. Ναι. Γιατί να αναφέρουμε ότι και εγκυκλοπαιδικά
ότι το 60% των προστατευόμενων ειδών που υπάρχουν στην Κύπρο και είναι σπάνια, το σπάνιο ειδό, είτε αυτάφρου, χλωρίδα, είτε πανίδα, και συμπεριλαμβάνονται στο κόκκινο βιβλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται στο Εθνικό Πάρκο Τρόοδους. Ναι. Όλα, όλα αυτά, το 60% που έχουμε στην Κύπρο από τα σπάνια είδη, βρίσκονται στο Εθνικό Πάρκο Τρόοδους. Δηλαδή, ας συνεχίσουμε έτσι, με μαθηματική ακρίβεια, δεν θα υπάρχει φύση. Τελεία. Ούτε εμείς, κατ' επέκταση. Ναι. Εμείς, αν είναι δυνατόν, αγαπητέ μου Γιώργο, να πάμε να το κάνουμε σπίτι μας εκεί πέρα. Ξέρεις, είμαστε, έχουμε την άνεσή μας εμείς. Είμαστε αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και δεν πιστεύω να αποκαλύψεις ποτέ που είναι οι αετοφολιές, γιατί πάνε, θα φύγουν αυτές όλες. Θα τις πάρουν. Αυτό ξεκίνησε από τότε, Αντρέα μου, όταν τα ξαναείπαμε από κοντά στο ναι, Σίγμα. Ναι. Που ήμουν δέχτης πολλών μηνυμάτων και πού είναι αυτά και πού είναι το ένα και πού είναι το άλλο και σαφέστατα δεν άνοιξα το στόμα μου από κουβέντα γιατί ξεκίνησα μια προσπάθεια τα όσα βιώνω εγώ και βλέπω καθημερινά. Είχα πει είναι κρίμα είτε συμπολίτες μας είτε ανθρώποι που δεν έχουν την ευχέρεια ή την πολυτέλεια να τα γνωρίζουν ή να τα βλέπουν να τους τα μεταφέρω μέσα από τους λογαριασμούς μου που διαθέτω στο Instagram. Αλλά από τότε που έγινε αυτό και με τις εικόνες ντροπής από τη Λάρα που είδαμε το καλοκαίρι με τις χιαλώνες ήμουν αδέχτης πολλών report να σου πω έτσι των λογαριασμών μου γιατί δεν αποκάλυπτα τις τοποθεσίες. Αλλά και αυτό το βίντεο, το άλλο που πιστεύω ότι θα δούμε στη συνέχεια για τις εικόνες της Διερώνας, το είχα κάνει για αυτούς τους λίγους που... Τώρα δείχνουμε τη Διερώνα, αγαπητέ φίλε. Τώρα δείχνουμε το σπιτάκι στη Διερώνα. Α, okay. Επειδή δεν το παρακολουθώ, ναι, ξέρεις. Οπότε το είχα κάνει για αυτούς τους μερικούς με τεκμηριωμένες απαντήσεις. Γιατί όσον αφορά θέματα που θα βγάλω προς τα έξω, είμαι σε θέση να τα τεκμηριώσω. Και στην Κυπριακή έλεω κουβέντες του καφενέ. Αυτό που προβάλλω μπορώ να το τεκμηριώσω. Και δεν περίμενα να πάρει την έκταση το συγκεκριμένο βίντεο που πήρε. Και με εξέπληξε θετικότατα με την ανταπόκριση που βρήκα από τόσον κόσμο. Από τόσον κόσμο. Πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, καλός και ο κορονοϊός, καλά και τα προστήματα για τις μασκούλες δεξιά-αριστερά, αλλά όλα αυτά τα αφήνουμε στο περιθώριο σαν ξεφρένο αμπέλι. Τι γίνεται? Μάλιστα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ μου φίλε. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω για κάποιοι ασχημονούν ή κάποιοι αδιαφορούν για όλα αυτά που λες. Εσύ να συνεχίσεις έτσι, εμείς θα είμαστε δίπλα σου, θεωρούμε ότι το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και πρέπει να το προστατεύουμε όλοι και πάνω απ' όλα να το σεβόμαστε. Σε ευχαριστώ, σου εύχομαι καλές γιορτές αγαπητέ μου φίλε, καλή χρονιά, πες μου. Θέλω να μου επιτρέψεις παρακαλώ, για 10 λεπτά να πω το όπου έχω αναφέρει και στο βίντεο ότι ό,τι γίνεται παράδειγμα στη Λέμεσο δεν αφορά μόνο τον Λεμεσάνο ή στην Πάφο μόνο τον Παφίτη και ούτω καθεξής. Μας αφορά όλους το περιβάλλον και να μάθουμε να κάνουμε πράγματα από αγάπη, όχι για αγάπη. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να μάθουμε πράγματα από αγάπη, όχι για την αγάπη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου Γιώργο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Υγεία. Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και...